Είχα τη χαρά και την τιμή να υποδεχθώ στο Δημαρχείο εδώ τον γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος, τον κύριο Κουτσούμπα, με τον οποίο είχαμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και για τα θέματα εδώ τα τοπικά της περιοχής και για τα θέματα του Δήμου, γιατί όπως γνωρίζετε η τοπική αυτοδιοίκηση, ο πρώτος βαθμός τοπικής αυτοδιοίκησης είναι αυτός ο οποίος σηκώνει το βάρος όχι μόνο της καθημερινότητας και των λειτουργιών των πολιτών απέναντι σε αυτά τα οποία έχουν απέτηση από την πολιτεία, αλλά και φυσικά ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του υγειονομικού πολέμου που βιώνουμε τώρα. Πράγματι στο πρόσωπο του γραμματέα βλέπουμε έναν άνθρωπο ο οποίος μπορεί να μεταφέρει και στην Βουλή όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουμε εκπέμψει και εκπέμπουμε εδώ και πολύ καιρό ως αυτοδιοίκηση και τα θέματα της υποστελέχωσης του Δήμου, πολλές φορές της υποχρηματοδότησης των πολλών αρμοδιοτήτων, οι οποίες δεν συνοδεύονται πολλές φορές από τους αντίστοιχους πόρους, και φυσικά του κοινού μετόπου που έχουμε όλοι, ούτως ώστε να βγούμε νικητές σε μία μάχη που πραγματικά θα σώσει ζωές. Είμαι πολύ χαρούμενος για την πρώτη επίσκεψη του γραμματέα και φυσικά νομίζω ότι το αποτέλεσμα αυτής της συνάντησης θα είναι επωφελή όλων. Στα πλαίσια της περιοδίας μας στο νομό Σερών, εδώ στην πόλη των Σερών είχαμε συνάντηση, ενδιαφέρουσα συνάντηση με τον Δήμαρχο της πόλης. Συζητήσαμε τα ζητήματα που απασχολούν εδώ το λαό της περιοχής, τους δημότες της πόλης. Θα ξαναπώ αυτό που επανειλημμένα έχουμε τονίσει και διεκδικούμε ως ΚΚΕ, ότι οι πολλές αρμοδιότητες, οι πάνω από 200 αρμοδιότητες που έχουν δοθεί στην τοπική διοίκηση, στην πρωτοβάθμια διοίκηση τα τελευταία 10 χρόνια, δεν συνοδεύτηκαν από αντίστοιχη χρηματοδότηση. Αντίθετα, υπάρχει υποχρηματοδότηση, υπάρχουν τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό, υπάρχουν ελλείψεις σε υποδομές που καλούμαστε να διεκδικήσουμε με τους αγώνες μας φυσικά και μέσα στη Βουλή και έξω από αυτή. Ό,τι περνάει από το χέρι μας θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατό σε αυτή την κατεύθυνση.